Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα όσα κάνει στη ζωή μας και ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ το Θεό και για τη σημερινή μέρα που μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, θέματα, ερωτήσεις, απορίες, σκέψεις οι οποίες σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ πιστέψαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε για τους εαυτούς μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, όπου μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε από μία αγαπητή αδελφή και φίλη ανώνυμη. Μας γράφει: «Αγαπητά μου αδέλφια, καλή σας ημέρα. Είμαι χριστιανή ευαγγελική που γεννήθηκα σε μια παλιά ευαγγελική οικογένεια. Σ' όλη μου τη ζωή άκουγα για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Έχω ακούσει πολλά κηρύγματα στη ζωή μου. Κάποια φορά άκουσα από κάποιο φίλο μου, ευαγγελικό και αυτόν, για το worldofgod.gr. Στην αρχή από περιέργεια μπήκα σε αυτό το site. Στη συνέχεια άρχισα να ακούω πιο συχνά. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι κάτι γινόταν μέσα μου διαφορετικό. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι αναγεννήθηκα, γιατί άλλαξε όλη μου η ζωή. Τώρα διαβάζω αλλιώς το Λόγο του Θεού, αλλά και αλλιώς προσεύχομαι. Όλα τώρα είναι πιο ζωντανά, πιο αληθινά. Ύστερα από όλα αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πράγματα μέσα από την εκπομπή σας, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, είναι και αν ναι, γιατί είναι απαραίτητο να μιλάω ξένες γλώσσες, αφού είναι γραμμένο μη πάντες λαλούσιν γλώσσας? Δεύτερον, γιατί πάντα στην προσευχή μου πρέπει να φοράω μαντήλι, αφού είναι γραμμένο ότι κόμη εδόθη στη γυναίκα αντικαλήματος? Τρίτον, γιατί πρέπει ποτέ να μην φοράω παντελόνια, σεμνά εννοώ και όχι προκλητικά ή άσεμνα? Τέταρτον, γιατί πρέπει να παίρνω κάθε Κυριακή Αγία Κοινωνία, αφού είναι γραμμένο ο Σάκησαν τρώγεται και ο Σάκησαν πίνεται? Δεν κινδυνεύω να γίνει αυτό μια τυπική συνήθεια? Έχω και άλλες ερωτήσεις, όμως δεν θέλω να σας κουράσω, ίσως μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι πάντα το καλύτερο στο έργο σας. Μια τελευταία ερώτηση για σήμερα. Δεν νομίζετε εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό η αγάπη και η ενότητα των πιστών και των διαφόρων εκκλησιών? Κατά το Λόγο του Χριστού θέλω να είστε πάντες εν. Και πάλι σας χαιρετώ με πολύ αγάπη, μια αδελφή και φίλη σας. Συγχωρέστε με για την ανωνυμία μου». Ναι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, χαιρόμαστε για αυτό το οποίο μας περιγράφεις και ευχαριστούμε τον Θεό και δίνουμε τη δόξα σε Αυτόν, τον μόνο παντοδύναμο Θεό. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να αρχίσω από τις ερωτήσεις σου και μάλιστα την πρώτη. Είναι και αν ναι, γιατί είναι απαραίτητο να μιλάω ξένες γλώσσες, αφού είναι γραμμένο μη πάντες λαλούσιν γλώσσας? Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο ερώτημα που έρχεται σαν απάντηση σε αυτό το ερώτημά σου είναι τι σημαίνει γλωσσολαλιά, τι σημαίνει μιλάω ξένες γλώσσες. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο η περίφημη
το περίφημο γνωστό περιστατικό με τον Κορνήλιο, τον εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν ένας άντρας ευσεβής, φοβούμενος των θεών, απεχόμενος από κακού, ο οποίος έκανε ελεημοσύνες πολλές. Και αυτός προσευχότανε, τον επισκέφθηκε άγγελος, του είπε να φωνάξει τον Απόστολο Πέτρο για να του πει λόγους αληθείας, λόγια ζώπια. Ο Απόστολος Πέτρος, που καταρχάς δεν μπορούσε να πάει γιατί δεν ήταν επιτρεπτό, όπως λέει η Γραφή, είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπον Ιουδαίων, ομολογεί ο Απόστολος Πέτρος, να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μην λέγω μηδένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Έτσι λοιπόν προσκληθείς ο Απόστολος Πέτρος από τον Κορνήλιο και με οδηγία καθαρή Πνεύματος Αγίου βρέθηκε στο σπίτι του, συνάντησε πολλούς ανθρώπους να τον περιμένουν και τότε άρχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού, στην πραγματικότητα να μιλάει για τον Ιησού Χριστόν και για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά λέει η Γραφή, ενώ εμίλαγε, διαβάζω από μέσα, 44 εδάφιο από το 10ο κεφάλαιο, ενώ ακόμη ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα σου ακούοντας των λόγων. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Άρα το να μιλάει κανείς ξένες γλώσσες είναι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαίτερα η πρώτη φορά που ο άνθρωπος μιλάει ξένες γλώσσες είναι το σημείο της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή κατά το Λόγο του Θεού, ότι ο Ιωάννης σας εβάφτισε εν ύδατη, εγώ λέει ο Ιωάννης σας εβάφτισα εν ύδατη, ο πίσω μου ερχόμενος θέλει σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Άρα το ερώτημά σου δεν είναι γιατί πρέπει να μιλάω ξένες γλώσσες, αν και θα απαντήσουμε και σε αυτό στη συνέχεια, αλλά το ερώτημά σου είναι εάν πρέπει να βαφτιστώ εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, αν πρέπει να το ζητάω, αν πρέπει να έχω αυτή την εμπειρία, αν είναι απαραίτητο να πληρούμε Πνεύματος Αγίου. Βέβαια, στο πρώτο κηρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος μίλησε γι' αυτό λέγοντας στο 38 εδάφιο και στο δεύτερο κεφάλαιο και ο Πέτρος είπε προς αυτούς μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών και ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς και εσύ και εγώ και όλοι μας, όλη η γενιά μας. Μας υπόσχεται λοιπόν ο Θεός ότι θα λάβουμε την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα να πούμε γιατί πρέπει να βαφτιστούμε με Πνεύμα Άγιο. Όταν ο Κύριος μας επρόκειτο να αναλυφθεί, τους είπε στην ερώτησή του, «Κύριε τάχα τώρα αποκαθιστάνεις τη Βασιλεία στον Ισραήλ». Και απάντησε ο Κύριος μας, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσε τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα ανεφημάς. Και τότε θα είστε μάρτυρες σε μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και έως του εσχάτου της γης». Άρα λοιπόν το θεωρεί απαραίτητο ο Κύριος μας να ζητάμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, γιατί όταν θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω μας θα λάβουμε δύναμη. Αλλά και το πόσο σημαντικό ήταν να λαμβάνουν οι πιστοί Πνεύμα Άγιο αναφέρεται και στην επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο, όπου όταν βρήκε τους 12 αδελφούς οι οποίοι είχαν πιστέψει από τον Απολό, τους ρώτησε «Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Και αυτοί απάντησαν «Ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, ακούσαμε». Και η απάντησή του ήταν ακόμη πιο σημαντική λέγοντας «Εις τι ευαυτίστητε, δεν ευαυτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Γιατί λέτε ότι δεν γνωρίζετε περί του Πνεύματος του Αγίου?» Και το απάντησαν ότι βαφτίστηκαν το βάφτισμα του Ιωάννου, το βάφτισμα της μετανοίας. Και τότε τους προέτρεψε
να βαφτιστούν εν ύδατη, αλλά και να εξητήσουν και το Πνεύμα το Άγιο να το λάβουν. Γι' αυτό προσευχήθηκε πάνω τους, επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλουν γλώσσας και προεφήτευον. Αυτό σημαίνει ότι στην Αποστολική Εκκλησία, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ήταν δεδομένο ότι όλοι οι πιστεύοντες εξητούσαν και λάμβαναν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και γιατί να ισχύει μόνο τότε και να μην ισχύει και πάντοτε. Άλλωστε, και όταν στους Εφεσίους μιλάει να πληρούνται Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω από το κεφάλαιο έψιλον, πέντε κεφάλαιο και από το 18 εδάφιο. «Μη μεθύσκεστε με ίνον, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Πώς, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς». Άρα λοιπόν, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς, με ύμνους και οδάς πνευματικάς, με ξένες γλώσσες. Και όχι μόνο, αλλά και άνδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Γι' αυτό λέει, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Θα ψάλλω με το νου, θα ψάλλω και με το πνεύμα. Τώρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην ερώτησή σου, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, γιατί πρέπει να μιλάμε ξένες γλώσσες στην προσευχή μας, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους μας λέγει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, Ιώτα Δέλτα 1, «Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλουτα πνευματικά, μάλλον δεν τον απροφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνωρίστων δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε τον απροφητεύετε. Διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσαν, εκτός και αν διερμηνεύει, διαναλάβει οικοδομήν η εκκλησία». Άρα λοιπόν, η προτροπή του Αποστόλου Παύλου είναι να ακολουθούμε την αγάπη, που εδώ που τα λέμε γράφει κιόλας ότι είναι πολύ υπερέχουσα οδός η αγάπη, αλλά ταυτόχρονα ζητείτε και με τα ζήλου τα πνευματικά. Τα πνευματικά έρχονται μόνο με την έκχυση, τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και πυρί ο άνθρωπος αρχίζει, μιλάει γλώσσες και προφητεύει. Γι' αυτό λέει, ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δεν τον απροφητεύετε. Αυτός που μιλάει γλώσσες δεν λαλεί στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό, γιατί κανένας δεν τον καταλαβαίνει. Αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο προφητεύων όμως, που είναι άλλος από αυτόν που μιλάει γλώσσες, ο προφητεύων όμως λαλεί στους ανθρώπους προς οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Το γιατί τώρα πρέπει να μιλάμε ξένες γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον τον εαυτό του οικοδομεί. Άρα είναι αναγκαίο για να οικοδομούμε τον εαυτό μας να μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα που μας έχει δώσει ο Θεός για να οικοδομούμε τον εαυτό μας. Για να οικοδομούμε τον εαυτό μας, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός είναι να μελετάμε τις γραφές, αλλά και να προσευχόμεθα. Αλλά στην προσευχή μας ιδιαίτερα, με μια ιδιαίτερη οικοδομή, έρχεται ο Θεός όταν μιλάμε ξένες γλώσσες. Όμως, στα μάτια του Θεού δεν είναι μεγαλύτερος αυτός που φροντίζει τον εαυτό του, αλλά αυτός που φροντίζει τους άλλους. Γι' αυτό και στα πνευματικά, αυτός φροντίζει τον εαυτό του, μιλάει ξένες γλώσσες για να οικοδομεί το εαυτός του. Στα πνευματικά όμως, αυτός που προφητεύει, προφητεύει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό τον θεωρεί μεγαλύτερο τον προφητεύοντα από το λαλούντα γλώσσες. Άρα λοιπόν, στην πρώτη σου ερώτηση, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, έχω να πω ότι είναι ανάγκη να μιλάμε γλώσσες, γιατί αποδεικνύεται έτσι ότι έχουμε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου και πυρί, το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, γιατί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θα μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θα μας διδάσκει τα πάντα, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θα κατευθύνει την οδό μας, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να ζείτε κατά το πνεύμα, αλλά να περπατείτε και κατά το πνεύμα. Τώρα,
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση στο χριστιανό, όπως διαβάζουμε στις γραφές, σύμφωνα με την πρακτική και την οτροπία και την υγιένουσα διδασκαλία που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι να ζητάμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Και επειδή είναι στους ετούντας, ο Θεός θα μας το χαρίσει. Αλλά για να το ζητάμε πρέπει να το πιστεύουμε. Γι' αυτό και είναι και στους πιστεύοντας. Αλλά για να το πιστεύουμε πρέπει και να το ζητάμε, πρέπει και να το θέλουμε. Γι' αυτό το δίδει και στους θέλοντας. Αλλά και τέλος, για να μας το δώσει ο Χριστός, πρέπει να είμαστε και στους πειθαρχούντες, στο λόγο του τον Άγιο. Δηλαδή να περπατάμε την οδό του Κυρίου, να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Πάντα με μετάνοια, προσευχή και εξήτηση. Τότε ο Θεός θα μας το δώσει και όταν μας δώσει το Πνεύμα του Άγιο θα έρθει πάνω μας η δύναμη του Θεού, γιατί το Πνεύμα του Άγιο, γιατί λέει, είπε ο Χριστός, ότι θα λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα του Άγιο θα έρθει πάνω σας και ταυτόχρονα όταν μιλάμε γλώσσες, δηλαδή πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, τότε οικοδομούμε τον εαυτό μας. Καλό όμως είναι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να ζητήσουμε από το Θεό να μας δίνει και διερμηνία, ώστε να οικοδομούμε την Εκκλησία που είναι μεγαλύτερο και καλύτερο. Είναι λοιπόν απαραίτητο. Βέβαια, γιατί όμως είναι γραμμένο μη πάντες λαλούς οι γλώσσες? Για να το διαβάσω και αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, στο ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω από το 27 εδάφιο στο 31. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρους». Σώμα Χριστού και μέλη του σώματος του Χριστού. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, σύμφωνα με τις διακονίες που ο Κύριος έχει δώσει, όπως περιγράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους, και διαβάζω στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γράφει στο κεφάλαιο Δέλτα, διαβάζω: «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες, διδασκάλους, πέντε διακονίες, για τον καταρτισμό των Αγίων πρώτων, για το έργο της διακονίας δεύτερον και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας τρίτον, μέχρι ότου καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε της πλάνη, αλλά να είμαστε πάντοτε αληθεύοντες εις την αγάπη». Άρα ο Χριστός, όπως λέγει η Γραφή, έδωσε διακονίες στην Εκκλησία του. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή του προς Κορινθίους διαβάζω: «Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους». Έθεσε βέβαια και ευαγγελιστές, έθεσε και ποιμένες. Μετά συνεχίζει: «Έπειτα θαύματα, δυνάμεις», λέει το κείμενο. «Έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις και είδη γλωσσών». Έδωσε λοιπόν και χαρίσματα που είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και αναφέρονται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, στο ΙΒ κεφάλαιο, λέγοντες: «Διότι σ' άλλον μεν δια του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών». Άρα λοιπόν έδωσε ένα από τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, και τα είδη γλωσσών. Άρα λοιπόν, αφού περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος περί των διακονιών, Αποστόλους, προφήτες και διδασκάλους, λέγοντες μήπως όλοι είναι, και η απάντηση είναι βεβαίως δεν είναι όλοι, σε άλλους έδωσε να είναι προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους διδασκάλους, άλλους ποιμένες κλπ. Αλλά και θαύματα, μη πάντες ενεργούς ή δυνάμεις, δηλαδή έχουν το χάρισμα ενέργειες δυνάμεων, μη πάντες έχουν χαρίσματα αιαμάτων, έχουν το χάρισμα, τα χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούς η γλώσσας. Άρα το λαλούς η γλώσσας είναι μέσα στα χαρίσματα που είναι τα είδη γλωσσών. Δεν μιλάει λοιπόν για το σημείο
του βαφτίσματος εν πνεύματι Αγίου και πληρώσεως εν πνεύματι Αγίου που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο καθώς λαλεί ξένες γλώσσες, αλλά μιλάει για το χάρισμα είδη γλωσσών που μιλάει πολλές ξένες γλώσσες. Για πολλούς λόγους που δεν θα τους αναφέρουμε τώρα, έχει δώσει ο Θεός τα είδη γλωσσών. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι για να μπορεί να μιλάει ο Θεός με ξένες γλώσσες σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότης κηρύγματος στη γλώσσα, σε κοινή γλώσσα. Άρα λοιπόν το εδάφιο «Μη πάντες λαλούσι γλώσσες» αναφέρεται στα χαρίσματα, όπως όλα αυτά αναφέρονται στα χαρίσματα και στις διακονίες, στα χαρίσματα είδη γλωσσών. Συμπέρασμα στην πρώτη σου ερώτηση, είναι απαραίτητο να μιλάω ξένες γλώσσες, γιατί πρώτον αποδεικνύεται, που δεν είναι αυτό το ουσιαστικό, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι βαφτισμένος ή βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο. Το ουσιαστικό είναι ότι πληρούμε Πνεύματος Αγίου καθώς μιλάω γλώσσες και πρέπει να μιλάω ξένες γλώσσες. Γιατί? Γιατί οικοδομώ τον εαυτό μου. Όσον αφορά το «μη πάντες λαλούσι γλώσσες», αυτό αναφέρεται στα χαρίσματα είδη γλωσσών. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση, αγαπητοί μου φίλοι. Γιατί πάντα στην προσευχή μου πρέπει να φοράω μαντήλι, αφού είναι γραμμένο ότι κόμη εδόθη στη γυναίκα αντί καλήματος? Ναι, αγαπητοί φίλοι, να το δούμε και αυτό. Είναι στο κεφάλαιο ΙΑ της επιστολής της πρώτης του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, διαβάζω. Από το 2 κεφάλαιο, ΙΑ 2. Σας επαινώ, αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις, καθώς παρέδωκα εις εσάς, ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Θέλω δε να ξέβρετε ότι κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ προσευχόμενος ο προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, την κεφαλήν αυτού, κατεσχύνει την κεφαλή του, που η κεφαλή του είναι ο Χριστός. Πάσα δε γίνει προσευχομένη προφητεύουσα με κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής. Όταν λοιπόν ο άντρας προσεύχεται με και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή του. Όταν η γυναίκα προσεύχεται με ασκεπή την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή της. Διότι εν και το αυτόν είναι με την εξηρισμένη, που ήταν τότε το χαρακτηριστικό της πορνείας και της εκχύλησης αμαρτίας. Αλλά το 6 εδάφιο είναι αποκαλυπτικό, αγαπητοί μου φίλοι. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γυναίκα, τότε ας κουρέψει και τα μαλλιά αυτής. Αλλά αν είναι εσχρόνιστη η γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, τότε ας καλύπτεται. Πιο καθαρά δεν μπορεί να μας το πει ο Απόστολος Παύλος και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το ξαναδιαβάζω. Εάν δεν καλύπτεται η γυναίκα, τότε ας κουρεύσει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι εσχρόνιστη η γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της ή να ξυρίζεται, τότε ας, και μάλιστα το κείμενο λέει, κατακαλύπτεται. Πλήρως, πλήρη κάλυψης. Μετάφραση του Βάμβα λέει καλύπτεται. Κατακαλύπτεται και κατακάλυμα. Διότι, συνεχίζω, ο μεν ανήρ χρεωστεί να κατακαλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν του και δόξα του Θεού, η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Αν δηλαδή αφήνει ακατακάλυπτη την κεφαλή της, λέει με σοφία ουράνια ο Απόστολος Παύλος, τότε αντί να δοξάζεται ο Θεός, δοξάζεται η κεφαλή της που είναι ο άντρας της. Αν όμως ο άντρας έχει καλυμμένη την κεφαλή, τότε δεν δοξάζεται η κεφαλή του, τη σκεπάζει, την καλύπτει, την κρύβει που είναι ο Χριστός. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ δια της γυναικός, αλλά η γυνή δια του ανδρός, δια τον άντρα. Δια τούτο η γυναίκα χρεωστεί, υποχρεωμένη, να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής για τους αγγέλους, γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην προσευχή ανδρών και γυναικών, όταν ή ο άντρας έχει και καλυμμένη την κεφαλή, οπότε κατεσχύνει την κεφαλή του, που είναι ο Χριστός, είτε η γυναίκα αν έχει ασκεπή την κεφαλή, που κατεσχύνει την κεφαλή της. Δια τούτο η γυναίκα χρεωστεί να έχει εξουσία της κεφαλής αυτούς δια τους αγγέλους. Και προχωράω και διαβάζω από το 15 εδάφιο,
Όχι, από το 12 εδάφιο. Διότι καθώς η γυνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι διά της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχεται εις τον Θεό να σκεπείς. Ακατακάλυπτος. Είναι πρέπον. Ή ουδέ αυτή η φύσης δε σας διδάσκει ότι ο ανήρ μεν αν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία, αν έχει μακριά μαλλιά είναι ατιμία. Γυναίκα δε αν έχει κόμη μακριά είναι δόξα εις αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί περιβολέως. Άρα λοιπόν για τη φυσική τη ζωή η γυναίκα εδόθη από τη φύση, από το Θεό, περιβολέας που είναι τα μαλλιά της για την καθημερινή ζωή της. Αλλά όταν προσεύχεται ή προφητεύει, χρεωστεί, υποχρεούται να καλύπτει την κεφαλή της για να μην την κατεσχύνει, γιατί αν προσεύχεται ακατακάλυπτος κατεσχύνει την κεφαλή της, και είναι εσχρόν, όπως διάβασα και πιο μπροστά, εάν είναι εσχρόν να κουρεύει τα μαλλιά της να ξυρίζεται, ας κατακαλύπτεται. Είναι εσχρόν λοιπόν να μην κατακαλύπτεται όταν προσεύχεται ή προφητεύει. Άρα στην καθημερινή ζωή ο Θεός έχει προβλέψει η φύση να δίδει στη γυναίκα περιβολέα που είναι τα μαλλιά της, η κόμη της, και όσο πιο πολλά μαλλιά και πιο μακριά και όμορφα μαλλιά έχει, τόσο πιο ένδοξη είναι τα μαλλιά, η κόμη της, τα μαλλιά της είναι η δόξα της. Ο άντρας όμως και τα μαλλιά του πέφτουνε, αλλά και η φύση διδάσκει να έχει κοντά μαλλιά. Γιατί αν έχει μακριά μαλλιά, αυτό είναι ατιμία στον πνευματικό κόσμο ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σου, γιατί στην προσευχή μου πρέπει να φοράω πάντοτε μαντήλι, αφού είναι και γραμμένο ότι η κόμη εδόθη στη γυναίκα αντικαλύματος, η κόμη εδόθη στη γυναίκα αντί περιβολέως στην καθημερινή ζωή της. Δεν φοράει κάθε μέρα, όπου και να βρίσκεται φοράει μαντήλι, στην καθημερινή ζωή της. Ιδιαίτερα όμως στην προσευχή της, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, χρεωστεί, είναι υποχρεωμένη από το Λόγο του Θεού να κατακαλύπτεται για τους αγγέλους και για να μην κατασχύνει την κεφαλή της, γιατί είναι, αν είναι σχρόν στη γυναίκα να καλύπτεται, να κουρεύεται ή να ξυρίζεται, τότε ας μην κατακαλύπτεται. Νομίζω ότι είναι καθαρός ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και καλόν είναι όταν προσευχόμαστε, άντρες και γυναίκες, οι γυναίκες να καλύπτουν την κεφαλή τους, να κατακαλύπτουν την κεφαλή τους με κάποιο μαντήλι, με κάποιο κατακάλυμα, ώστε οι άγγελοι να χαίρονται στην παρουσία μας και να δοξάζουν το Θεό, ώστε να προσευχόμαστε όλοι μαζί, και οι άνθρωποι και οι άγγελοι, στο όνομα του Χριστού, προς τον Θεό και Πατέρα. Τρίτη ερώτηση. Γιατί πρέπει ποτέ να μην φοράω παντελόνια, σεμνά εννοώ και όχι προκλητικά? Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, το ερώτημά σου είναι σωστό. Λέει η Γραφή βέβαια, ως αυτός οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν εαυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει η γυναίκα σε επαγγελωμένα στεωσέβεια με έργα αγαθά. Είναι λοιπόν σαφές ότι η γυναίκα στη στολή της θα πρέπει να είναι προσεκτική, να ντύνεται με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Άρα το ερώτημά σου είναι σωστό, γιατί να μην φοράω ποτέ παντελόνια, τα οποία αν μάλιστα δεν είναι προκλητικά, δεν είναι άσεμνα, αλλά είναι σεμνά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι, που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια, στο Δευτερονόμιο, να το βρω, είναι στο κάπα. Είναι λοιπόν στο κάπα δέλτα κεφάλαιο. Συγγνώμη, είναι στο κάπα β' κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις τον άντρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός, επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κυρίων των Θεών σου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην φοράει ο άντρας γυναικεία ενδυμασία και η γυναίκα ανδρική ενδυμασία,
εν γέννη, όχι για λόγους σεμνότητος εδούσης σοφροσύνης, αλλά γιατί ο Λόγος του Θεού το αποκαλεί βδέλυγμα. Είναι κάτι που το βδελύτεται ο Θεός. Είναι κάτι που το συχαίνεται ο Θεός. Δεν είναι θέμα λοιπόν σεμνότητος, εδούσης σοφροσύνης, αλλά είναι θέμα βδελύγματος. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το αντέχει, το συχαίνεται. Εάν δε έχεις την υπομονή να ψάξεις να βρεις μέσα στην Πεντάτευκο του Μωυσή τι είναι αυτά τα οποία βδελύτεται ο Θεός, θα διαπιστώσεις ότι όλα, ότι είναι αυτά δηλαδή που συχαίνεται ο Θεός, θα διαπιστώσεις ότι όλα όσα βδελύτεται ο Θεός μέσα στην Πεντάτευκο είναι αυτά που και στην Καινή Διαθήκη έχουν ανταπόκριση. Παραδείγματος χάρη είναι η πορνεία, η μοιχεία, η ακαθαρσία, είναι η διαστροφή, είναι η ειδωλολατρία, είναι κάποια βδελύγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού στον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή στην Πεντάτευχο του Μωυσέως, τα αποκαλεί βδελύγματα. Άρα λοιπόν εν γέννη την ανδρική ενδυμασία αν τη φορέσει η γυναίκα και την ενδυμασία τη γυναικεία αν τη φιλήσει, την φορέσει άντρας, τότε αυτό θεωρείται βδέλυγμα από το Θεό, είναι γεγραμμένο ότι είναι βδέλυγμα από το Θεό, δηλαδή ο Θεός το συχαίνεται, που σημαίνει ότι και εμείς δεν θέλουμε. Στο ερώτημα, ακόμη σε αυτό πρέπει να διαβάσω και ένα άλλο εδάφιο που αναφέρεται στο Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο. «Και εν την ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως», δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, «και πάντα στους ενδεδημένους ενδύματα αλότρια». Άρα είναι δύο εδάφια μέσα στη γραφή που αναφέρονται για την αλότρια ενδυμασία. Άρα λοιπόν εν γέννη σε όλους τους αιώνες η φύση αλλά και η συνείδηση και ο νόμος του Θεού οδηγεί τους ανθρώπους να είναι τελείως διαφορετική η ανδρική ενδυμασία από τη γυναική ενδυμασία. Τελείως διαφορετική. Και μάλιστα στο νόμο του Μωυσή το αντίστροφο, δηλαδή όταν άντρας φοράει γυναικεία ρούχα ή ο ανήρ δηλαδή ενδυθεί στολήν γυναικός ή και, και η γυναίκα ενδυθεί στολή ανδρός, αυτό το θεωρεί ο Θεός βδέλυγμα και το σχένεται. Και όπως είπαμε, κάθε τι που ονομάζεται βδέλυγμα στην Πεντάτευχο έχει άμεση ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη. Ειδικά για το παντελόνι, πρέπει να πούμε ότι μέχρι το 50-60 δεν υπήρχε σαν ενδυμασία στις γυναίκες. Μάλιστα λέγεται ότι η Κοκό Σανέλ το εφεύρε την περίοδο του φεμινισμού. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, τότε δεν υπήρχε λύκειο, καμία κοπέλα δεν φόραγε τότε παντελόνια. Και στο γυμνάσιο πήγαινα το 60 με 63-64, κάπου εκεί. 64 τέλειωσα. Το ερώτημα λοιπόν τώρα τίθεται αν το παντελόνι θεωρείται ανδρική ή γυναικεία ενδυμασία. Σήμερα. Δύσκολο να σου το απαντήσω. Εν ειλικρινία μιλώ. Δύσκολο να σου το απαντήσω. Γιατί υπάρχουν τώρα παντελόνια γυναικεία. Όμως, εάν στα μάτια του Θεού στις έσχατες αυτές οι μέρες φαίνεται το παντελόνι που φοράει μία γυναίκα σαν βδέλυγμα και το συχαίνεται ο Θεός, τότε θυμάμαι αγαπητή μου φίλη, είχε έρθει μία κόρη μου πριν χρόνια, όταν ήταν πιο μικρή, όταν ήταν 16-17 χρονών και μου λέει, «Καλέ μπαμπά, γιατί να μην φοράω παντελόνι αφού είναι γυναικείο». Βέβαια εδώ που τα λέμε το τζιν δεν είναι γυναικείο, είναι αντρικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν γυναικεία παντελόνια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τι προσδιορίζει το γυναικείο παντελόνι για να τα λέμε όλα. Το γυναικείο παντελόνι προσδιορίζεται από τη μεγαλύτερη, είναι πιο άσεμνο, από την προκλητικότητά του.
γυναικείο παντελόνι είναι αυτό το οποίο είναι ιδιαιτέρως προκλητικό και βεβαίως δεν το φοράει ο άντρας. Άρα λοιπόν, εάν ένα παντελόνι είναι ιδιαιτέρως προκλητικό, τότε δεν το φοράμε, γιατί δεν πρέπει να φοράει η γυναίκα, πρέπει να φοράει η γυναίκα στολή σε μνή εδώ και με εδώ και σοφροσύνη. Εάν δεν είναι τόσο προκλητικό, τότε θα έλεγα ότι πάβει να είναι γυναικείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην κόρη μου εγώ απάντησα και βεβαίως και σε σένα το ίδιο θα πω. Εάν λίγες πιθανότητες, μία στις 10, στα μάτια του Θεού, το παντελόνι που φοράς, κόρη μου, είναι βδέλυγμα, αξίζει τον κόπο να το διακινδυνεύσεις. Έτσι λοιπόν, το θέμα αυτό είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέμα απόφασης δικής μας. Είτε του ανδρός για γυναικεία ενδύματα, είτε της γυναικός για αντρικά ενδύματα. Με μεγάλη προσοχή, με φόβο Θεού, θα πρέπει ο άνθρωπος, άντρας και γυναίκα, να στέκεται στην παρουσία του Θεού τις έσχατες αυτές τις μέρες και να παίρνει αποφάσεις για την ενδυμασία του, που είναι κάτι, βέβαια όχι μόνο, να παίρνουμε αποφάσεις για τον αγιασμό του σώματος, της ψυχής και του πνεύματός μας. Ο Θεός να σε φωτίσει και να φωτίσει όλες τις αδελφές μας, να πράττουν το σωστό. Εγώ όμως και ο οίκος μου δεν το διακινδυνεύουμε. Δεν το διδάσκω, δεν το κηρύττω, δεν το επιβάλλω, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση που άλλωστε ποτέ τίποτα η Γραφή δεν επιβάλλει, προτείνει, προτρέπει, λέγοντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευάρεστος στον Θεό, γιατί γνωρίζει ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στο θρόνο του Θεού για να ανταμυφθεί. Ο καθένας, η καθεμίας πάρει τις αποφάσεις του ενώπιον του Θεού, με φόβο Θεού. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριο, έλεγε τότε ο Ιησούς στην Αβή. Θα κάνω ό,τι νομίζω ότι μπορώ και ό,τι θεωρώ ότι δεν διακινδυνεύει την ευαρέσκειά μου ενώπιον του Θεού. Ο Θεός να σε φωτίσει, να σε βοηθήσει και να σε οδηγήσει. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή η ώρα μας πέρασε, τις επόμενες 2 και μάλιστα 3 ερωτήσεις σου θα τις απαντήσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.